Λοιπόν, την ώρα που πραγματικά έτσι την επικαιρότητα απασχολεί πάρα πολύ όλο αυτό το θέμα, τουλάχιστον την ειδησιογραφία, με το τι γίνεται με τη λίστα Λαγκάρτ, από την άλλη και την ψηφοφορία και το τι θα κάνουν τα κόμματα και το πόσες θα είναι οι προτάσεις, υπάρχουν και τα προβλήματα της οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας και τα προβλήματα των οικοκυριών. Για να προσπαθήσουμε να δούμε τώρα, έχοντας στο στούντιο κοντά μας και συζητώντας με τον κύριο Νίκο Ξηδάκη, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Καθημερινή, τον Νεκτάριο Νότη, οικονομικό συντάκτη, παρέα, να κουβεντιάσουμε με τον Γιάννη Βαρουφάκη, καθηγητή οικονομικής θεωρίας. Κύριε Βαρουφάκη, καλό σας απόγευμα. Για να δούμε, την ώρα που στην Ελλάδα συζητούμε όλα αυτά, καλό απόγευμα, αν πραγματικά, Κωνσταντίνε, αυτό που συζητούσαμε και πριν. Ναι, ακριβώς αυτό που λέει η Εύα, κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα σας. Όλα αυτά τα οποία κάνουμε, όλες αυτές τις θυσίες τις κάνουμε για κάποιο λόγο, θα πάει καλύτερα η Ελλάδα μέσα στο 13 ή προς το τέλος, όπως λένε μερικοί, ή βρισκόμαστε απλά σε ένα τούνελ το οποίο έχει ακόμα χρόνια μπροστά του? Όπως πολύ καλά ξέρετε, κύριε Μπογδάνη, η απάντηση θα πάρετε εξαρτάται σε ποιον πείθετε. Συζητιούνται όλα αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι επειδή η Γερμανία αποφάσισε κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει παρατηρωθεί από το ευρώ, έχουμε μια σταθεροποίηση, έχουμε μια επιστροφή κάποιων καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες και έχουμε και την επανεκκίνηση κάποιων έργων, την πληρωμή κάποιων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου, οπότε έχει κινηθεί κάπως η αγορά. Αυτό είναι ο μικρός σύντομος κατάλογος των θετικών, που δίνουν κάποια αισιοδοξία και που η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα φέρει και κάποιες επενδύσεις από το εξωτερικό. Τώρα, αν θα το κάνει αυτό, είναι μια μεγάλη ιστορία. Απ' την άλλη μεριά, όμως, υπάρχει ο μεγαλύτερος, ο μακρύτερος και ο πιο αδυσόπιτος κατάλογος όλων των αρνητικών. Απ' τη μία μεριά, έχουμε νέα μέτρα φέτος της τάξης των 9 δις περίπου, το οποίο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μειώσει το ΑΕΠ μας ακόμα γύρω στα 10 με 15 δις. Είναι ένα μεγάλο χτύπημα για το ΑΕΠ, από το οποίο θα πρέπει το κράτος να αγγίζει φόρους. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση στο κόστος των τροφίμων και της ενέργειας, το οποίο έχει και αυτό και πληθωριστικές και ησυχιακές τάσεις. Έχουμε μια τεράστια εισαγόμενη ύφεση. Μην ξεχνάμε ότι ολόκληρη η Ευρωζώνη έχει συνδέσει τέτοια ύφεση, ακόμα και η Γερμανία. Και υπάρχουν νέα μέτρα λόγω της υστέρησης που είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν στην αποκομιδή των φόρων. Και βέβαια το μεγάλο μπαμπούλα πίσω από όλα αυτά είναι το τραπεζικό σύστημα, το καταραίων και στοχευμένο τραπεζικό σύστημα, που η κυβέρνηση έλα ελπίζει ότι το ανακεφαλωθεί αρκετά στην αρχή να λειτουργεί ξανά στο τραπεζικό σύστημα. Εγώ πολύ επιβάλλω ότι αυτό θα γίνει. Κύριε Βαρουφάκη, επειδή θέσατε πάρα πολλά θέματα, να πάρουμε λίγο αυτό το θέμα της φορολογίας που το συζητούμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, καθώς ψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο, έχουμε και πρόσθετες πράξεις. Θεωρείτε ότι το κράτος θα καταφέρει να εισπράξει όλα αυτά τα χρήματα που έχει θέσει ως στόχος από τους φόρους, ή δεν θα καταφέρει να τα εισπράξει επειδή τα ελληνικά νοικοκυριά δυνατούν να πληρώσουν και εν τέλει θα αναγκαστούν να βάλουν και νέους φόρους παραπάνω από αυτά τα 9 δις που αναφέρατε μόλις? Έχω την εντύπωση ότι η απάντηση στο ερώτημά σας κρύβεται εντός του ερωτήματός σας. Και αυτό για τον απίστευτο λόγο, ότι αυτή δεν είναι η εμπειρία των τελευταίων χρόνων. Και αυτή είναι η εμπειρία, ξέρετε, μιας οποιασδήποτε παγκοσμίως οικονομία, μακροοικονομίας βρίσκεται σε μια ησυχιακή δυναμική, όταν προσπαθεί να ξεφύγει από το πρόβλημα χρέους, αυξάνοντας τη φορολογία. Ουσιαστικά είναι σαν να ροκανίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Θα πέσει. Και αυτό είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Ξέρετε, δεν είναι ανόητη αυτό. Νομίζω ότι τα στελέχη των οικονομικών το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ότι αυτές οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις είναι εντελώς αντιπαραγωγικές, αναποτελεσματικές και δεν θα αποτύχουν. Γιατί τις βάζει τότε, κύριε Βαρουφάκη? Γιατί είναι υποχρεωμένη από την Τρόικα. Μα το λέει, αν ρωτήσει τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, θα αναγκαστούν κάποια στιγμή στη διάρκεια της συζήτησης να σας πούν ότι σε τελική ανάλυση δεν έχουμε επιλογή, γιατί για να πάρουμε τη δόση πρέπει να εισάγουμε αυτά τα μέτρα. Μας τα εισαγόρευσαν, πρέπει να τα εισάγουμε. Μα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ίδιο θα σας πούν και για τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ. Δεν έχουμε επιλογή. Μας είπαν να το κάνουμε. Αυτή είναι η τραγωδία της Ευρωζώνης. Νίκο Ξηδάκη. Ισχύει αυτό. Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική της Τρόικας, την οποία εν μέρη δεν την αποδέχεται πλέον τους τελευταίους μερικούς μήνες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ακολουθεί και αυτό. Έχει και μακροοικονομικά λάθη. Έχουν κάνει λάθος σε πολλαπλασιαστές αντί για 0,5 έχουν βάλει. Οι παραδοχές όλες ήταν λαθασμένες, κατομολογίαν του κ. Μπλανσάρ και της κ. Λαγκάρντ. Η συνταγή αυτή φαίνεται ότι δεν αποδίδει, δεν απέδωσε ποτέ από τον πρώτο χρόνο.
θα πάμε στον τέταρτο χρόνο, είναι μια πολιτική η οποία παράγει ύφεση δυστυχώς. Και αναρωτιέμαι. Δεν βοηθήσαμε εμείς. Αναρωτιέμαι ακριβώς τι σκέφτεται ο Νότης. Δεν βοηθήσαμε κι εμείς αυτό. Δηλαδή, ωραία, ξεκινήσαμε με αυξήσεις φόρων το 2010, το μνημόνιο εννοώ. Όταν λες εμείς, εννοείς ελληνική πολιτική πλευρά, έτσι. Ναι. Γιατί οι πολίτες έχουν βάλει πλάτη. Ναι, βεβαίως. Με αυξήσεις φόρων και μειώσεις, περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, τα γνωστά. Στην πορεία, και αυτό έγινε τότε γιατί έλεγε τότε η κυβέρνηση ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, τους είπαμε ότι θα μειώσουμε το δημόσιο, δεν μας πίστεψαν. Και πήγαμε στην εύκολη λύση. Από τότε μέχρι σήμερα περάσανε 2,5 χρόνια. Πάμε σε τριετία σχεδόν τώρα, έτσι. Δεν βοηθήσαμε σε όλο αυτό το διάστημα να δείξουμε και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτά για να μην χρειαστούν ξανά αύξησης φόρων, να μην χρειαστούν ξανά περικοπές μισθών και συντάξεων. Νεκτάριε, πώς κρίνεις όμως σπασμωδικές ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως για παράδειγμα το ζήτημα με το πετρέλαιο? Το ζήτημα με την εξίσωση πετρελαίου θέμα της κίνησης. Δεν παίρνουν λεφτά, θα μπουν μέσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ παρηγορό. Η οποία έγινε διότι θεώρησαν ότι είναι το πιο εύκολο για να μπορέσουν να περιορίσουν το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Φαίνεται ότι έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, εκτός εάν δούμε σιγά σιγά. Περιορίστηκε το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Όχι, αυτό λέω. Εκτός εάν δούμε σιγά σιγά. Συμβαίνει σε μια σειρά από θέματα όμως αυτό. Καλά, εδώ τη μία μέρα περάσαμε. Μια ανακοίνωση για τα σκάφη είναι κλαυσίγελος. Μόνο που δεν αυτομαστιγώνεται το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει καταστροφικός ο φόρος πολυτελείας. Το λέει χαρακτηριστικά. Στα σκάφη. Αν είναι καταστροφικός, που είναι καταστροφικός στην αγορά των σκαφών, και μάλιστα έχει επιχειρηματολογία εκεί, ότι γονάτισε η αγορά, λέει στην ουσία, τότε γιατί το υπήρχε μέσα στο νομοσχέδιο? Καλά, και δεν γονάτισε βέβαια μόνο η αγορά των σκαφών. Αν είναι καταστροφικός στα σκάφη, αυτό λέω, γιατί δεν είναι για τα αυτοκίνητα που τον διατηρούμε? Έχει γονατίσει όλη η ελληνική οικονομία, κοινωνία, τα νοικοκυριά. Θέλω να ξαναπάμε όμως στον κύριο Βαρουφάκη, και αμέσως μετά, Νίκο Ξηδάκη, να έρθουμε στο δικό σου σχόλιο, για να δούμε λίγο τι γίνεται με το τραπεζικό σύστημα στο οποίο αναφερθήκατε πριν, έτσι πως μας βάλατε το πλαίσιο των θεμάτων. Έχουμε λοιπόν την απόφαση ότι οι ελληνικές τράπεζες θα δανείζονται με μικρότερο επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα μετακυλιστεί στα δάνεια που έχουμε εμείς οι πολίτες? Δηλαδή αυτό το όφελος. Κοιτάξτε, το τραπεζικό μας σύστημα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα πτωχευμένο τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή, το οποίο ο Έλληνας φορολογούμενος ανακεφαλοποιεί αυτή τη στιγμή που μιλάω. Δηλαδή τι κάνει? Το ελληνικό πτωχευμένο δημόσιο δανείζεται τεράστια ποσά, πολλά δισεκατομμύρια, για να τα δώσει στις τράπεζες. Και πρέπει να σκεφτόμαστε τις τράπεζές μας αυτή τη στιγμή σαν ένα ξεραμένο πηγάδι, από το οποίο πρέπει να αρδευτούν τα γειτονικά χωράφια. Για να μπορέσει να ξαναρχίσει να λειτουργεί αρδευτικά το πηγάδι, πρέπει να ρίξει αρκετό νερό μέσα σε αυτό, ώστε να αρχίσει να ξεχυλίζει και να λειτουργεί αρδευτικά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι με την επαναδορά χρέους, το ποσό του νερού που θα ρίχναμε σε αυτά τα πηγάδια, σε αυτό το πηγάδι, έχει μειωθεί κατά, που εγώ υπολογίζω, κατά 10-14 δις. Το οποίο σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δανείζει ο Έλληνας φορολογούμενος για να γεμίσει το πηγάδι πάλι με νερό, δεν θα αρκέσουν για να γεμίσει. Δηλαδή θα είναι σαν να έχουν ρίξει τη μισή ποσότητα του ύδατος που χρειάζεται μέσα σε αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι θα πάει χαμένο. Αυτό είναι ο μεγάλος μου φόβος. Ότι η ανακεφαλοποίηση αυτή αυξάνει το ελληνικό δημόσιο χρέος, βαθαίνει την πτώχευση του ελληνικού δημοσίου και τελικά η αρδευτική λειτουργία του πηγαδιού δεν θα συμβεί. Δηλαδή, όσο και να είναι το επιτόκιο που δανείζονται οι τράπεζες. Και εκτιμάται προφανώς ότι αυτό δεν θα ανασάνει, δεν θα μετακυλιστεί στα νοικοκυριά και στους καταναλωτές σε αυτή τη φάση? Κάποιοι τουλάχιστον λένε για κούρεμα των ιδιωτικών δανείων, το περιμένουν διάφοροι, υπάρχει ένα ράδιο Αρβίλα, το βλέπετε? Κοιτάξτε, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα κουρευτούν τα ιδιωτικά δάνεια, αυτό είναι νομοτελειακά δεδομένο. Γιατί δεν μπορεί να λάβει από κάποιον κάτι που δεν έχει. Όπως θα κουρευτούν και τα δάνεια των επιχειρήσεων, κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων και των δημοσιογραφικών οργανισμών, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και το γνωστό λόγο, τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα μια κατάρρευση χρηματοοικονομική. Ότι κάποια στιγμή πάρα πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται με δάνεια τα οποία δεν μπορούν να αποκλειώσουν. Και αυτή είναι η τραγωδία των τραπεζών. Γι' αυτό οι τράπεζες είναι φτωχευμένοι. Κύριε Βαρουφάκη, σήμερα βγήκαν πολλά τα ερωτήματα, γι' αυτό βλέπετε έχουμε και μια έτσι, προσπάθεια να τα προλάβουμε όλα, να σας τα θέσουμε. Σήμερα βγήκαν τα στοιχεία λοιπόν για την οικονομική ελευθερία της Ελλάδας και είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, ακόμα πιο κάτω και από την Σενεγάλη. Ποιο είναι το σχόλιο σας τώρα στα στοιχεία, στην πληροφορία αυτή? Ξέρετε, αυτά τα leak tables, αυτού του είδους οι δείκτες, είναι σαν τα λουκάνικα. Δεν θέλετε να ασχολείστε μαζί τους, αν γνωρίζετε πώς δημιουργούνται.
Σίγουρα δεν γνωρίζουμε εμείς. Οπότε δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με αυτά. Κοιτάξτε, το πρόβλημα. Ένα σχόλιο όμως έτσι για να καταλάβουμε περίπου γιατί μιλάμε, να καταλάβει και ο κόσμος με πολύ απλά λόγια. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε κανένα δίκτυο για να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η σημαντικότητα πλήττεται από τον δημόσιο κίνδυνο νούμερο ένα που είναι το ελληνικό κράτος. Και το ελληνικό κράτος έχει δύο σκέλη όσον αφορά την επιθετικότητά του απέναντι στον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Το ένα είναι η παραδοσιακή αναποτελεσματικότητα και διαφορά του, που ποτέ δεν άλλαξε και γιατί να αλλάξει άλλωστε. Και το δεύτερο, αλλά το πιο σημαντικό, είναι ότι μέσα στην περίοδο αυτή τη σκοτωδίνη, τη αυτοτροφοδοτούμενη ύφεση, οι φορολογικές επιδρομές που κάνει το ελληνικό δημόσιο, την ώρα που ταυτόχρονα η γραφειοκρατία του πνίγει τους υπόλοιπους, προφανώς δημιουργεί συνθήκες που δεν είναι θέμα ελευθερίας. Είναι πλήρως αναποτελεσματικό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, Νίκο Ξηδάκη, και να ζητήσουμε μετά και το σχόλιο του καθηγητή. Είχαμε τις δηλώσεις και του κύριου Στουρνάρα ότι η ανεργία θα βελτιωθεί σιγά-σιγά από τα μέσα του 2013, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κύριου Χατζηδάκη, ότι θα δούμε ανάπτυξη προς το 2014. Ποια είναι η δική σου η εκτίμηση? Δεν έχω προσωπικά εκτίμηση, αλλά η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η ανεργία εκτοξεύθηκε από το περίπου 7,5% το 2007 στο 27 σχεδόν τον Οκτώβριο του 2012, και το πιο εφιαλτικό ακόμη είναι ότι υπάρχει μία αύξηση, ένας μηνιαίος ρυθμός αύξησης, ο οποίος είναι κοντά στο 2%, 2,4%. Είναι ένας τρομακτικός αριθμός. Οι προβολές που έκανε η Ελστάτ για τον επόμενο χρόνο, για τον Οκτώβριο του 2013, είναι φιαλτικές. Μετράει 37-38% ανεργία. Αυτά τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα και από τον Great Depression. Σε όλες τις αναλύσεις για την ευρωπαϊκή κατάσταση, την κατάσταση της Ευρώπης το 2013, οι διεθνείς αναλυτές επικεντρώνονται σε αυτούς τους δείκτες. Ο δείκτης ανεργίας είναι ο δείκτης της ανθρώπινης κατάστασης μιας κοινωνίας. Δεν είναι ένα μάκρο μέγεθος το οποίο το μαγειρεύεις έτσι ή αλλιώς. Ο άνθρωπος ή έχει δουλειά ή δεν έχει. Ή έχει εισόδημα ή δεν έχει. Όταν λοιπόν η ανεργία στην Ελλάδα είναι 27% αυτή τη στιγμή και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει με τέτοιους ρυθμούς. Στο 30 είναι η πρόβλεψη. Ναι, αυτά τα νούμερα για να επανέλθουν στο 7,5 θέλουν 10, 15, 20 χρόνια. Αυτό έγινε και στο Great Depression. Δεν είναι τέλειωσε. Και πώς θα πληρωθούν και τα δάνεια μετά, έτσι, αυτό που λέγαμε πριν. Ποιος θα πληρώσει δάνεια? Όπου πρέπει να πούμε βέβαια, για να μην ξεχνάμε, ότι οι τράπεζες, αναπελάτη, ανάλογα την περίπτωση, κάνουν ρυθμίσεις και κουρέματα χρεών. Έτσι. Και θα αναγκαστούν, κατά πως φαίνεται, να κάνουν ακόμα περισσότερο προϊόντος του χρόνου. Κύριε Βαρουφάκη, εσείς τι βλέπετε? Εκτιμάτε ότι θα έχουμε την έξοδο από αυτήν την ηφαισιακή κατάσταση που ζούμε μέσα 13 προς το 14, όπως λένε οι πολιτικοί, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Στουρνάρας? Δεν βλέπω κανένα στοιχείο που να δείχνει κάτι τέτοιο. Όσο αφορά για την ενεργεια, η μόνη περίπτωση να βελτιωθεί η ενεργεια, ξέρετε ποια είναι? Να εκπέσουν από την αγορά εργασίας, να εκπέσει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, που να μην μετρώνται ως άνεργοι. Κάτι σαν αυτό που έγινε στη Λετωνία, για παράδειγμα. Όταν το 10, 15, 20, 30% του εργατικού δυναμικού είτε μεταναστεύει, είτε πάει να ψάχνει για θέση εργασίας, για τον ψυχολόγο δεν έχει πλέον ελπίδα ότι θα βρει, τότε τα στατιστικά στοιχεία ψευδώς αναφέρουν μείωση της ανεργίας, γιατί μην ξεχνάτε το ποσοστό ανεργίας είναι ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού. Οπότε, αν το εργατικό δυναμικό μειωθεί, γιατί κάποιοι μείνουν στα σπίτια τους, σηκώσουν τα χέρια ψηλά, παραδοθούν και πούν δεν ψάχνουν για δουλειά πλέον, ή φύγουν, μεταναστεύσουν, τότε το ποσοστό της ανεργίας, ακόμα και όταν αριθμό λοιπόν, εκεί όμως μιλάμε για ποσοστό της ανεργίας. Ενώ το ζήτημά μας είναι η Λετωνία. Η Λετωνία είναι πολύ σωστό παράδειγμα. Και επιστρέφοντας. Ο αριθμός των ανέργων θα αυξηθεί, ο αριθμός των εργαζομένων θα μειωθεί, αλλά μπορεί να έχει μία φαινομενική και εικονική μείωση του ποσοστού ανεργίας. Λοιπόν, κύριε Βαρουφάκη, ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε μια θετική εκδοχή πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η ανεργία από τον κύριο Βαρουφάκη. Για να δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Στη
δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, λοιπόν. Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Συζητούμε με τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Καθημερινή, Νίκο Ξηδάκη, τον Νεκτάριο Νότι, οικονομικό συντάκτη. Και είχαμε μείνει σε εσάς, κύριε Βαρουφάκη, και κουβεντιάζαμε για την ανεργία. Μας είπατε μια έτσι απεσιόδοξη πρόβλεψη για το πώς μπορεί οι δείκτες να βελτιωθούν χωρίς να ευημερούν στην ουσία οι άνθρωποι. Κάποια θετική περίπτωση δεν βλέπετε στο επόμενο χρονικό διάστημα, συνυπολογίζοντας και τα στοιχεία του ΙΟΒΕ που βγήκανε χθες, που ο επιχειρηματικός κόσμος δείχνει αισιόδοξος για τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει και θέσεις εργασίας. Μακάρι, δεν το βλέπω όμως. Κοιτάξτε, αν δούμε τα στοιχεία και τις προβλέψεις του ΙΟΒΕ τα 3 τελευταία χρόνια, δεν νομίζω ότι θα ενθουσιαστούμε με την οξυδέρκειά τους. Θα μου επιτρέψουν στην άδεια να πω. Θα σα πω το εξή: ο κλιματικός κόσμος προφανώς νιώθει μια πολύ μεγάλη τεράστια ανακούφιση, το οποίο φαίνεται σε αυτούς τους δείκτες. Και αυτό γιατί τους μήνες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου συζητιόταν τόσο πολύ η εκπαρατήρηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι τώρα που αυτό βγήκε από την ατζέντα, προφανώς υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση. Έχει βγει μόνιμα αυτό, με συγχωρείτε. Για το επόμενο 1-2 χρόνια. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καλύτερη διάθεση για κάποιες επενδύσεις. Αλλά σε τελική ανάλυση, ξέρετε, ο επιχειρηματίας θα κάνει επενδύσεις όταν περιμένει ότι όταν θα αρχίσουν να ρέουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που θα παράγουν για αυτές οι επενδύσεις, ότι θα υπάρχει ζήτηση για αυτές. Και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή και ενσιανά να δώσει τονοτικές ενέσεις στην οικονομία έτσι ώστε να προωθήσει την απασχόληση και να μειώσει την ηλικία. Το παραδεχτούμε αυτό. Είναι ένα στοχευμένο δημόσιο. Την άλλη μεριά όμως υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε και που μπορεί να γίνει. Το πρώτο αφορά την επιστράτευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Υπήρξε μια συμφωνία γύρω στο 1,4 δις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αυτά είναι ψίχουλα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ξεχνάμε ότι το ελληνικό δημόσιο συλλαμβάνει από το έσφα του 2007 με 2012-2013 12 δις τα οποία δεν απορροφήθηκαν ποτέ. Αυτά θα έπρεπε να ζητήσουν να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει άμεσες επενδύσεις στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αντί να έχουμε αυτές τις τεράστιες φορολογικές αυξήσεις, αυτή τη φοροεπιδρομή. Είναι κάτι που είναι λίγο τεχνικό και δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα. Και με κάποιες εξαιρέσεις που βγάζουν και μάτι, κύριε Βαρουφάκη, και κάνουν και τον κόσμο να ξεγριώνεται. Προφανώς. Τα γνωστά του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων από το 1950 μέχρι και μέρα, αλλά πολύ χειρότερα τώρα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που δεν μπορούσε να κάνει το ελληνικό δημόσιο. Την έκθεση αυτό που εγώ ονομάζω φοροομόλογων. Να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες, οι οποίοι ξέρουν ότι θα πληρώσουν και φόρους εκείνη την περιουσία του χρόνου, τη φόρου του δήματος κτλ. Να αγοράζουν, αν θέλετε, φοροεπιταγές, είτε σε θέση, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Με άλλα λόγια, να προπληρώνουν φόρους με μεγάλες εκπτώσεις, 20% του χρόνου σε 2 χρόνια κτλ. Έτσι ώστε να μπορέσει αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο, που δεν μπορεί να εκπτώσει χρήμα, δεν μπορεί να κάνει κινητή πολιτική, να αυξήσει τα έσοδά του, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, ώστε να μειωθεί η ανάγκη του να αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές. Μάλιστα. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Κύριε Βαρουφάκη, αν μου επιτρέπετε, και τώρα οι επιχειρήσεις προκαταβάλουν φόρο σε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά, πέραν του 80%. Και δεύτερον, για τους ιδιώτες, ποιος θα δεσμεύσει χρήματα και ποιος έχει τα χρήματα να δεσμεύσει για να προπληρώσει φόρους διετίας, όπως λέτε. Κοιτάξτε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, για παράδειγμα, ότι ένα μεγάλο κομμάτι των υλικών καταθέσεων έχουν πάει στο εξωτερικό. Και ξέρουμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους συνανθρώπους, συμπατριώτες μας, οι οποίοι έχουν στείλει τα χρήματα στο εξωτερικό, έχουν ακίνητα για τα οποία θα πληρώνουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά νομοτελειακά, τεράστιους φόρους το 2013, το 2014, το 2015. Έστω ότι η τοπική σας ζωή θα δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα χαρτάκι για 1000 ευρώ. Που μπορείτε να το ξαγυρώσετε του χρόνου για το φόρο ακίνητης περιουσίας σας με μία μείωση 20% στο φόρο ακίνητης περιουσίας του χρόνου. Δεν θα το αγοράσετε. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης απαντάει λέγοντας ότι όσοι τα έχουν και κάποιοι τα έχουν. Ακριβώς. Όσοι τα έχουν και κάποιοι τα έχουν θα το κάνουν. Νίκο Ξηδάκη, ξεκίνησε η κυβέρνηση το καλοκαίρι 174. Ήδη έχουμε πάει 163 και στα δύσκολα πολλοί λένε δεν έχουμε φτάσει. Πόσο πολιτικό χρόνο έχει μπροστά η ομαλότητα αυτής της κυβέρνησης?
Θα ρισκάριζα να πω ότι ο χρόνος της κυβέρνησης εξαρτάται από τον χώρο του Αντώνη του Σαμαρά. Όσο ο ίδιος αντέχει σε προσωπικό επίπεδο να έχει μια ακτινοβολία, ένα κύρος, να δείχνει ότι στέκει όρθιος, ότι μπορεί να συνομιλεί σε κάποιο βαθμό ισότιμα με τους ξένους εταίρους, η κυβέρνηση θα αντέχει. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε, διότι ο πολιτικός χρόνος πια κυλά πολύ διαφορετικά από τον χρόνο των ανθρώπινων, αυτών που ζούμε εμείς. Μπορεί να έχει ξαφνικές επιταχύνσεις. Το ατύχημα εντός εισαγωγικών μιας ρήξεως κοινωνικής ή μιας πολιτικής ρήξεως είναι πολύ περισσότερο παρόν ενδεχόμενο από οποιαδήποτε άλλη πολιτική περίοδο. Έχουμε μάθει από το 2009 να βλέπουμε ότι ο πολιτικός χρόνος κινείται με απίστευτες επιταχύνσεις και πυκνώσεις. Ως εκ τούτου, ο χρόνος της κυβέρνησης μπορεί να είναι τρεις μήνες, μπορεί να είναι έξι μήνες, μπορεί να είναι ένας ορίζοντας, ας πούμε, μέχρι τις γερμανικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εμφανιστούν κάποια αποτελέσματα που θα ανακουφίζουν τους γονατισμένους και θα δίνουν μια μικρή ελπίδα στους άλλους που δεν έχουν πεθάνει εντελώς. Είσαι πράγματι όμως αισιόδοξη ότι αυτό θα γίνει? Αυτή τη στιγμή τα υλικά δεδομένα δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι στο μέτωπο των επενδύσεων, και εγώ θα έλεγα ότι οι πρώτες επενδύσεις θα ήταν οι δημόσιες επενδύσεις, έστω με μισό, ένα, δύο, τρία δις, να ξεκινήσουν κάποια μεγάλα έργα που κινούνται τώρα, δεν κινείται κάτι. Το Κατάρ φεύγει από το ελληνικό, αν ποτέ ήρθε βέβαια, δεν ξέρουμε. Οι διορκοποίησεις, το έχουμε κλείσει το μαγαζί εκεί, δεν... Και μένει να δούμε λοιπόν. Τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, Νεκτάρινότη, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο Ξηδάκη, σε ευχαριστούμε. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνουμε εκεί στο Σιάτλ να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.